Αναρωτιέται λοιπόν εύστοχα μεταξύ άλλων ο Ρώσος σκηνοθέτης το μήνυμά του. Τι το χρειαζόμαστε το θέατρο, σε μια περίοδο που η θεατρική σκηνή είναι τόσο ασήμαντη, σε σύγκριση με τις αυθεντικές τραγωδίες της αληθινής ζωής που παίζονται στις πλατείες των πόλων και σε κάθε κομμάτι γης της χώρας. Τι είναι ικανό να μας πει, και μας δίνει απάντηση εκτής αμέσως. Τα πάντα. Το θέατρο μπορεί να μας πει τα πάντα. Το θέατρο υπήρχε από πάντα, θα παραμείνει για πάντα. Και τώρα τα τελευταία 50 ή 70 χρόνια είναι ιδιαίτερα αναγκαίο. Επειδή αν κοιτάξετε όλη την τέχνη που απευθύνεται στο κοινό, μπορείτε να δείτε ότι μόνο το θέατρο μας δίνει. Μία λέξη από στόμα σε στόμα. Μία ματιά από βλέμμα σε βλέμμα. Μία χειρονομία από χέρι σε χέρι και από σώμα σε σώμα. Δεν χρειάζεται κανένα ενδιάμεσο για να λειτουργήσει ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα. Αποτελεί την πιο διάφανη μορφή φωτός. Δεν ανήκει ούτε στον νότο, ούτε στον βορρά, ούτε στην ανατολή, ούτε στη δύση. Όχι. Είναι η ουσία του ίδιου του φωτός, που λάβει και από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Και καταλήγει ο Βασίλη. Στο διάβο τα γκάτζετ και τα κομπιούτερ. Πηγαίνετε απλώς στο θέατρο. Κάντε κατάληψη στις θέσεις της πλατείας και στους εξώστες. Ακούστε τα λόγια και κοιτάξτε τις ζωντανές εικόνες. Είναι το θέατρο μπροστά σας. Μην το αμελείτε και μην χάνετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτό. Είναι μάλλον η πιο πολύτιμη ευκαιρία που μοιραζόμαστε στη μάτια και γρήγορη ζωή μας. Για την αξία και τη σημασία του θεάτρου, λοιπόν, θα μιλήσουμε και εμείς σήμερα εδώ στην τέχνη, σε ένα φορέα που αξίζει να σημειωθεί, ότι κι αυτός με τη σειρά του τιμά τη θεατρική τέχνη, με τη θεατρική ομάδα που λειτουργεί και διατηρεί τα τελευταία 23 χρόνια. Προσκεκλημένος μας είναι σήμερα ένας άνθρωπος που ναι μεν υπηρετεί την τέχνη του θεάτρου μόλις τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει καταφέρει ήδη να καταξιωθεί στη θεατρική κοινότητα με το ταλέντο, τη συνέπεια, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του. Ένα νέο ηθοποιό που τιμά την ιδιαίτερη πατρίδα του τοπικής, όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας, που στέκεται πρότυπο αλλά και παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους, που αποδεικνύει στην πράξη ότι τα παιδικά όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν υπάρχει πραγματική αγάπη. Ο λόγος για τον Κώστα Καβαγιώτη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκε αμέσως και με χαρά την πρόσκληση της τέχνης και μας χώρισε στο απαιτητικό του πρόγραμμα. Ο Κώστας Καβαγιώτης δεν είναι άλλος από τον συγκλονιστικό Μακμπεθ, που απολαύσαμε φέτος την ομώνυμη παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και που πρωτοθαυμάσαμε στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου Αβέρο πριν από πολλά χρόνια, το 1994, στην παιδική θεατρική παράσταση της τέχνης «Ο Μάγος του Ως» στο ρόλο του Λιονταριού. Από το μικρό θέατρο του Κλικής σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Από το Αβέρο στην επιβλητική σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Από Λιοντάρι, Μακμπεθ. Το ξεκίνημα, αλλά όχι και το τέλος. Και στο μεσοδιάστημα πολλές εμπειρίες, συνεργασίες, δυσκολίες αλλά και χαρές. Σήμερα λοιπόν ο Κώστας Καβαγιώτης θα μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες του παρελθόντος, καθώς και τις ανησυχίες, τις προσδοκίες αλλά και τα μελλοντικά του σχέδια στον χώρο του θεάτρου. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί του και να του θέσετε τις ερωτήσεις σας. Πρωτού όμως προχωρήσουμε στην ανοιχτή συζήτηση που θα ακολουθήσει, ας το γνωρίσουμε καλύτερα. Ο Κώστας Καβαγιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και μεγάλωσε στο Κλικής. Στα μαθητικά του χρόνια υπήρξε το παιδί που συμμετείχε πάντα με ενθουσιασμό σε σχολικές αλλά και εξωσχολικές εκδηλώσεις. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Άπιθιν, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία της θρησκείας. Υπήρξε αθλητής χάντμπολ στις ομάδες του ΓΑΣ Κλικής, αλλά και του Άρη Θεσσαλονίκης. Υποκριτική σπούδασε στην πειραματική σκηνή της τέχνης Θεσσαλονίκης και μετά στο Royal Central School of Speech and Drama του Λονδίνου, στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, στο Steppenwolf Company του Los Angeles και στο Director's Lab του Lincoln Center του Juilliard της Νέας Υόρκης. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αντιπροσώπευσε τη χώρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Ηθοποιών στο Shakespeare Globe του Λονδίνου. Είναι μέλος της κριτικής επιτροπής των υποψηφίων για το Masters of Arts in Acting στο Royal Central School of Speech and Drama του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ υπήρξε λέκτορα στο μάθημα σκηνικής ηθοποιίας στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Από το 2009 διδάσκει θελινά σεμινάρια υποκριτικής στο θέατρο Έξω από τα Τείχη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται στο Λονδίνο ως ηθοποιός, ενώ από το 2013 διευθύνει την ομάδα Drama Classes London. Άοχνοι υποστηρικτές της προσπάθειας για την κατάκτηση του ονείρου του, οι γονείς του. Ο Πολύδωρος Καβακιώτης, συνταξιούχος προϊστάμενος του Τελωνίου Τυλικής, και η Ελένη Σαριανίδου, δασκάλα από την Αργυρού Πολυτυλικής. Όπως προαναφέρθηκε, τα πρώτα του θεατρικά βήματα τα έκανε το 1994 ως γυμνασιόπεδο τότε, στην παιδική θεατρική παράσταση της τέχνης «Ο Μάγος του Οζ», ενώ ακολούθησαν και πολλές ακόμη παραστάσεις με την Πολυτιστική Εταιρεία Εκπαιδευτικών. Σπουδαία καμπή στην καριέρα του, η γνωριμία και συνεργασία του με τη σκηνοθέτηδα Αναστασία Ρεβή, καλλιτεχνική διευθύντρια της βραβευμένης θεατρικής ομάδας Theatre Lab Company με έδρα το Λονδίνο. Κορυφαίος καρπός της θεατρικής αυτής σχέσης, ο φετινός Μακμπέθ του Σέξπιρ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ένας ρόλος σταθμός για τον δικό μας Κώστα Καβακιώτη και προμήνυμα μιας δυναμικής και επιτυχούς συνέχειας. Εμείς του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, με πολλές ακόμα εξαιρετικές ερμηνείες στον ερμηνευτικό του. Τώρα το λόγο έχει ο προσκεκλημένος μας και αμέσως μετά θα έχετε την ευκαιρία να το απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Ας τον ακούσουμε. Θα ήταν λίγο επικίνδυνο τώρα, αν ας πούμε ο Ρώσος Μακμπέθ μείνει μέσα με την κυρία μου, όπως θα είχαμε πάνω πρόβλημα. Σίγουρα όμως, δεν γίνεται όταν... Ορίστε. Καλό είναι να, ενώ είπα πριν ότι μας τυχιώνει ο ρόλος που διαδραματίζουμε πάνω στη σκηνή και προσπαθούμε να δουλέψουμε, αλλά πρέπει να τον αφήνεις πίσω μετά το ρόλο σου. Σίγουρα όμως έχω και δικά μου προσωπικά στοιχεία, είτε το θέλετε όχι, γιατί όπως και να έχει, το σκεύος είναι το σώμα μας, είναι η ψυχή μας, είμαστε εμείς. Δεν είναι κάποιος άλλος. Όσο και να προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε, όπως το έκανε Φερρυπίν με τη σπουδή πάνω στα ζώα και όλα αυτά, και να προσπαθείς να πεις ανθρώπους, να κερδίσεις κάποιες χειρονομίες, κάποιες κινήσεις, πάντα έχεις και κομμάτι του εαυτού σου, γιατί αυτό είναι και η προσωπική αλήθεια. Ναι. Αντιστρέφοντας λίγο αυτό που λέτε, αυτή η ρόλη λίγο πιο δυνατά και λίγο φυσικά αναπηρικά για σένα. Δηλαδή θέλω να πάρει κομμάτια του εαυτού σου που ίσως να μην ήξερες ότι υπάρχουν. Αλλάζουν εσένα. Όχι εσύ να πάρεις δηλαδή πράγματα από το ρόλο. Ο ρόλος να σου βγάλει πράγματα που ίσως θα τα έβγαζε μια συνεδρία σε κάποιο ψυχολόγο για παράδειγμα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμείς ηθοποιοί, γιατί κάνουμε αυτές τις συνεδρίες κάθε βράδυ της σκηνής. Το γεγονός ότι μπορούμε και βάζουμε ένα άλλο κουστούμι, ένα άλλο καπέλο, κουστούμια, παπούτσια κτλ. Και γινόμαστε κάποιοι άλλοι, αυτό αυτομάτως μας καθαρίζει την ψυχή μας από τα προβλήματα που έχουμε ως άνθρωποι. Και αυτό αυτομάτως είναι ένα δώρο αυτής της δουλειάς που λέγεται υποκριτική. Ναι, αλλάζω. Δεν γίνεται να δεν αλλάξω. Όσο για να λέμε ότι τα αφήνουμε πίσω, γι' αυτό θέλω να κάνω κωμωδία τώρα. Δηλαδή, αυτό ήταν η επόμενη κίνηση. Αλλάζω, αλλά ακόμα δεν έχει φύγει ο Μακμπέθ από μέσα μου. Τελειώσαμε την Κυριακή. Θέλω να περάσει ένα καιρό για να φύγει. Δηλαδή, είναι μια ιστορία που ξεκίνησε το καλοκαίρι και είναι πάνω από 7-8 μήνες η όλη προετοιμασία με το Μακμπέθ. Ναι. Φυσιολογικό σου βασίλειο είναι λίγο Μακμπέθ. Δηλαδή, κάπου έχουμε αυτή την παράνοια της επιτυχίας. Η φιλοδοξία είναι κομμάτι του επαγγέλματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι η φιλοδοξία, είναι τελικά η ανασφάλεια. Δεν ξέρω. Αλλά είναι σίγουρα κομμάτι της γενικότερης αιματοδοξίας που έχει το επάγγελμα. Έχει αιματοδοξία. Ναι. Άμα ρωτήσεις όλους τους οποίους, όλοι θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, τελειώνεις τις σπουδές σου, σου δίνουν τον ρόλο και ψάχνεις να βρεις που είναι οι γραμμές σου, πόσες γραμμές είναι. Α, είναι 8 γραμμές, είναι 10, όχι 10 μόνο. Μπορεί και καλύτερα. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανένας δεν θέλει να παίξει μικρό ρόλο. Όλοι θέλουν να παίξουν μεγαλύτερο. Βέβαια, υπάρχουν ρόλοι και ρόλοι. Μπορεί να έχεις και ένα πολύ μικρό ρόλο και να κάνεις τεράστια αίσθηση. Ναι.
Κώστα, μια και αναφέρθηκες και στις δύο ιδιότητες σου, και του αθλητή και του θεατράτρου, τι είναι για σένα σήμερα το θέατρο, 400 χρόνια μετά του Σέξπιρ, που ο κόσμος τον σημαίνει την αναφορά σου, όχι μόνο ο συγγραφέας και ο ιδιότητος. Σήμερα είναι ο ηθοποιός αθλητής, ο σκηνοθέτης προπονητής, ο συγγραφέας διευθύνων σύμβουλος ή ο χορηγός. Έχει πολύ μεγάλες ομοιότητες ο χώρος του αθλητισμού με τον χώρο του θεάτρου. Θεωρώ τον εαυτό πάρα πολύ τυχερό που πέρασα από την ομάδα του κλικής από το Χάντμπολ, γιατί καταλαβαίνεις και ζεις με έννοιες που έχουν να κάνουν με την πειθαρχία, με την άμυλα, με το να σέβεσαι το συναδελφό σου και να προσπαθείς με την ομαδική δουλειά να πετύχεις το αποτέλεσμα που είναι είτε να πάρεις το χειροκρότημα του λαού, είτε να κερδίσεις του κόσμου, είτε να κερδίσεις στον αγώνα. Έτσι ακριβώς είναι, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι αθλητής για να μπορέσει να σε καλός ηθοποιός. Και δεν μιλάω για να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, αλλά πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου. Γιατί υπήρχε τον πιο ενδιαφέροντος ή μια υπάρχουν και οι άλλες εκθέσεις συνιστώσεις. Όχι, έτσι είναι. Ο προπονητής είναι ο σκηνοθέτης. Και πες το παράδειγμα Στράσβερ, γιατί αυτό το αποκεί και δεν είναι στην ερώτηση. Ναι, και εντάξει, το κείμενο είναι ας πούμε το άθλημα που έχεις. Η δράση σας όλη γύρω από το θέατρο και σίγουρα το θέατρο είναι το κυριότερο μέσο έκφρασης, το πιο σπουδαίο για τον ηθοποιό. Η γνώμη σας για το κινηματογράφο, ποια είναι, θα σας ενδιαφέρει και τι σημαίνει για έναν ηθοποιό κινηματογράφος? Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ θα με ενδιαφέρει να κάνω κινηματογράφο. Αν μου έρθει με το καλό, θα το αγκαλιάσουμε. Υπάρχει ένα ρεύμα τώρα που λένε ότι είναι ηθοποιός κινηματογράφου, ηθοποιός θεατρικός. Για μένα αυτά δεν ισχύουν. Αν είσαι ηθοποιός καλός, μπορείς να είσαι καλός και στα δύο. Δηλαδή είναι λίγο χαζομάρες αυτά που λένε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι λίγο διαφορετικό είδος, γιατί έχει να κάνει με. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μια σκηνή από τη μικρή μου πείρα, μπορείς να κάνεις μια σκηνή που έχει μία τάκα 30 φορές. Την ίδια και την ίδια σκηνή για να μπορέσει να βγάλει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα εξαιρετικό είδος που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Αν δεν ψηθείς στο θέατρο, δεν πας πουθενά όμως. Είναι πολύ λίγες περιπτώσεις ανθρώπων που κάνανε μόνο κινηματογράφο και οι περισσότεροι έχουν βγει από το θέατρο και μιλάω και για τα μεγαθύρια του παγκόσμιου κινηματογράφου και ψηθήκανε στο θέατρο. Αν δεν βρεις την προσωπική σου αλήθεια κάθε βράδυ επισκηνής, γιατί κάθε βράδυ ο πιο σημαντικός, ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι ο ίδιος ο εαυτός. Κάθε βράδυ πρέπει να δώσεις το 100%, κάθε βράδυ πρέπει να είσαι αληθινός, κάθε βράδυ πρέπει να μεταμορφωθείς, αν με επιτρέπετε, σε κάτι που δεν είσαι. Και την εκείνη την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα και μια Κυριακή στις 7 και την Πέμπτη στις 9, μετά από 30 παραστάσεις πρέπει να παλέψεις με τον εαυτό σου και να είσαι εκεί. Και γιατί έχουν έρθει 5, 10, 100, 200 άνθρωποι να παρακολουθήσουν το έργο. Τι διαφορετικό θα έχει ένα θεατρικό Μακμπέθ από ένα κινηματογραφικό, αν ήσασταν ο πρωταγωνιστής? Υπάρχει και ταινία τώρα με τον Μάικλ Φασμπέντερ, αν την έχετε δει. Νομίζω μπορείτε να τη δείτε και να δείτε τις διαφορές. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα σε μια ταινία. Δυστυχώς. Δεν μπορείς. Και επίσης πρέπει να παίξεις με την εμπορικότητα της ταινίας. Δηλαδή, ο κινηματογραφικός Μακμπέθ, ενώ είναι με εξαιρετικούς ηθοποιούς μεγαθύρια, δεν πιάσανε όλες τις πτυχές των ρόλων. Και είναι και λογικό, γιατί είναι ταινία. Ασχοληθήκαν και με τη φωτογραφία, είδαμε ωραία τοπία, είδαμε έναν Φασμπέντερ, μια κουτιγιά, αλλά δεν πιάσανε όλα τα χρώματα του ρόλου. Δεν βιάζεσαι να δεις το όνομα πρώτο στη Μαρκίζα, έτσι? Ορίστε. Δεν βιάζεσαι επομένως να δεις το όνομα στη Μαρκίζα ψηλά πρώτο. Όχι, μωρέ. Ξέρετε κάτι, ό,τι έχουμε κάνει είναι. Η πορεία που κάνει ήταν βήμα-βήμα, με πολλή υπομονή. Όπως είπα και στην αρχή, με δυσκολίες. Και ήρθαν κάποια πράγματα, τα καλιάσαμε και συνεχίζουμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Στην Αθήνα το έχετε ανεβάσει? Όχι.
Όχι. Είναι παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και υπάρχουν πολλά, από πίσω, πολλά θέματα που δημιουργούν δισκαμψία στο να πάει στην Αθήνα. Θα ήταν πολύ ωραία, να δυστυχώς. Ναι, παρακαλώ. Όταν τελειώνει μια παράσταση για έναν ηθοποιό, όσο για εσάς που νομίζω είστε μόνιμο στο Λονδίνο, ναι. Πώς κινείται, ας πούμε, για να πάει σε κάποιο άλλο θέατρο, είτε εσείς που γυρίσετε πίσω στο Λονδίνο. Όταν τελειώνει, όχι κάθε βραδιά, όταν τελειώνει μια παράσταση. Όταν τελειώνει η παράσταση, ο κύκλος. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη ή να μιλήσουμε για το Λονδίνο. Γενικά, ας πούμε τώρα εσείς τελειώσατε. Τώρα. Εγώ θα φύγω τώρα στο Λονδίνο, τη Δευτέρα, επιστρέφω. Έχω τον ατζέντη μου, οπότε μέσω του ατζέντη μου έρχονται κάποιες οδησιών, είτε είναι για τηλεόραση, για σειρές, είτε είναι για θέατρο, είτε είναι για κινηματογράφο, είτε είναι για διαφημίσεις και πηγαίνω στις οδησιών αυτές. Πάλι από την αρχή, όπως είπα και πριν. Αν φτάσεις σε ένα σημείο επιτυχίας που πλέον σε ψάχνουν και σε κυνηγάνε, είσαι τυχερός, αλλά μέχρι τότε πρέπει να προσπαθείς. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό, είναι αλήθεια. Και επειδή είναι εξυπηρετικό, είναι πολύ καλό για το Ηνωμένο Βασίλειο, τέλος πάντων. Ναι. Ποια είναι η σχέση του ηθοποιού επί σκηνής με τα σκηνικά και τη μουσική επένδυση? Δηλαδή, πώς αισθάνεται επί σκηνής με ένα σκηνικό καταπληκτικό ή και με μια μουσική επένδυση εξίσου καταπληκτική, που επηρεάζει αυτό στην πορεία που είστε? Ναι. Πρέπει ο ηθοποιός να αισθάνεται άνετα με το σκηνικό χώρο. Αν δεν αισθάνεται ο ηθοποιός άνετα, δεν θα μπορέσει να πετύχει ποτέ το επιθυμητό αποτέλεσμα που αναζητάει ο σκηνοθέτης. Οπότε πρέπει πάντα το σκηνικό να μπορεί να βοηθήσει τον ηθοποιό για να σπρώξει την υποκριτική του. Όσον αφορά τη μουσική, είναι σαν να έχουμε έναν εξτρά ηθοποιό. Αυτό λέμε στο χώρο μας, ότι η μουσική είναι ένας ακόμα ηθοποιός. Αυτή η μουσική πρέπει να βοηθήσει και αυτή την υποκριτική σου, τις υποκριτικές σου ικανότητες και τις σχέσεις πάνω στη σκηνή. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο. Και επίσης σημαντικά είναι και τα κουστούμια. Αν δεν είσαι άνετος με το κουστούμι, δεν θα μπορέσεις να παίξεις. Ειδικά η αιματολογία συμβαδίζει με το σκηνικό. Ναι. Δηλαδή, αν σε σφίγγουν οι μπότες σου ή τα ρούχα σου δεν είναι άνετα, δεν θα μπορέσεις να παίξεις. Όσο το σκηνικό. Δημιουργείς δηλαδή προβλήματα στον εαυτό σου. Ναι. Μίλησες πριν για το Άνιμο Στάδι. Από τα καλύτερη έργεια. Ποιο ζώο κρυβάζεις από το Μακβέσ? Ποιο λέτε? Μπράβο. Την είχες την παράστηση. Μελέτησα το γορίλα. Μελέτησα το γορίλα για το Μακμπέθ. Γιατί? Γιατί ήμουνα μεταξύ αρκούδας και γορίλα. Αυτό που θεώρησα ότι είναι χαρακτηριστικό του Μακμπέθ, επειδή μιλάνε όλοι γι' αυτό, είναι ο πρώτος στρατηγός, κερδίζει στις μάχες και θεωρώ ότι είναι ο αρχηγός της φυλής. Οπότε ο γορίλας είναι ο αρχηγός της φυλής του. Η αρκούδα είναι λίγο μοναχική. Οπότε επέλεξα τον γορίλα εκεί. Είναι πολύ δυναμικό ζώο. Είναι πολύ δυνατό. Είναι ερωτευμένος. Και ο γορίλας είναι οικογενειάρχης. Οπότε όπως και ο Μακμπέθ είναι ερωτευμένος με τη Λέιντι Μακμπέθ. Έχω την πολύ σχέση. Στο σώμα μου για να μπορέσω να μην είμαι ο Κώστας Καβακιώτης. Που ξέρετε, που έχετε και βλέπετε και λέτε, α, ναι, ο Κώστας. Χρησιμοποιώντας την αλήθεια μου, αναφράζοντας κάποιες κινήσεις. Και να πω κάτι πάνω σε αυτό, πάνω στην ερώτηση της Εμιλίας. Χρησιμοποίησα κάποιες κινήσεις. Αμέσως μετά την σφαγή του Βασιλιά, είχα αυτή την κίνηση, δεν ξέρω αν την είχατε προσέξει, είχα αυτή την κίνηση που δεν μπορούσα να σταματήσω. Όντας κάλλωστε τη συνεδρία με τον ψυχίατρο, μου έλεγε για μια ιστορία για έναν παππού που είχε τα παιδιά του αγρότη, πολύ μεγάλο αγρότη, που είχε χωράφια κτλ. Και ήθελε να κάνει μια επένδυση για τους γιους του, έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση, έκανε ένα θερμοκήπιο και είχε βάλει, νομίζω, αγκινάρες. Ήταν η καλλιέργεια, τις οποίες μαζεύονται κάπως έτσι, μου έχουν πει. Κάπως έτσι τέλος πάντων, να το πούμε αυτό. Ναι, χαμηλά κάθονται και τις παίρνουν κάπως έτσι τέλος πάντων. Η επένδυση αυτή δεν πήγε καθόλου καλά, καταστραφήκαν οι γη του. Και ο παππούς τα χάσε.
Το πήγαν στην ψυχίατρο και άρχισε να μιλάει και να κάνει αυτή την κίνηση. Αν θυμάστε και στο Macbeth πάλαμε με τα στιλέτα, κίνηση με τα στιλέτα. Ήταν η κίνηση που του είχε αποτυπωθεί και δεν μπορούσε να φύγει από το μυαλό του. Που είναι η κίνηση του αγρό, του πατέρα, που μαζεύει τις αγινάρες. Και φυσικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι, γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Και μετά καταλάβανε ότι του έχει μείνει αυτή η κίνηση. Δουλεύοντας πάνω σε αυτό, παίρνοντας αυτό το ψυχιατρικό κομμάτι, έβαλα και εγώ αυτή την κίνηση στο χέρι μου, που είναι η κίνηση που πιάνει στο στιλέτο, και φυσικά με τη σκηνοθέτηδα που έχει την επανάληψη με τα στιλέτα. Που τον έχουμε ανάγκη μετά από το φόνο και στο τέλος με τον πισκοδόν, τον Μακμπέθ από τον Μακτάφ. Δηλαδή, μετά μαζί με το Animal Study βάζουμε κάποιες χειρονομίες, κάποιες κινήσεις που είναι του χαρακτήρα. Και έτσι δημιουργούμε κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Λεωφορείο Νοπόθεση με τον Μάρλον Μπράντο. Ο Μάρλον Μπράντο έκανε Animal Study και αυτός έκανε γορίλα. Στη σκηνή με τη Βίβιαν Λι, αν θυμάστε, που βγάζει το μπλουζάκι του και κάνει τις κινήσεις αυτές. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο Taxi Driver, αν το έχετε δει, αν θυμάστε που είναι με το δερμάτινο και περπατάει, το ζώο που έχει κάνει είναι η πάπια και πηγαίνει έτσι. Δηλαδή και βάζανε στοιχεία διαφορετικά από το Ρόμπερτ Ντε Νίρο που βλέπουμε τώρα. Ο Άντονι Χόπκινς έχει κάνει σάβρα για τη σιωπή των αμνών. Άμα θυμάστε, δεν κλείνει τα μάτια του σχεδόν καθόλου στο ρόλο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί κάνανε Animal Study και το χρησιμοποιώ και εγώ στη δουλειά μας. Κάποια άλλη ερώτηση, ναι. Συγγνώμη, δεν βλέπω, ναι. Θέλω ότι είναι τότε σας μεγάλη παράσταση στην Ελλάδα, έτσι είναι. Ναι. Είπατε ότι κάποιοι δεν ήθελαν γιατί ήσασταν και άσχος, έτσι, στα πρώτο όνομα. Και πώς είδατε την ανταπόκριση του κοινού και τώρα που τέλειωσε η παράσταση στην Ελλάδα, στο Λονδίνο, ποιος ήταν ο προλογισμός σας, δηλαδή είδατε. Καλή ερώτηση. Ήταν πολύ δύσκολο το όλο θέμα το ότι η σκηνοθέτηδά μου ήθελε να κάνω τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο προηγούμενος ήθελε ονόματα από την Αθήνα και προσπαθούσε η σκηνοθέτηδά μου ξανά και όχι θέλουμε αυτό το όνομα, θα θέλουμε εκείνο το όνομα και πλέον άρχισε κάποια στιγμή να γίνεται αστείο. Λέω στη σκηνοθέτηδά μου, Αναστασία μου, γιατί δεν παίρνεις το όνομα. Και μου λέει, δεν θέλω το όνομα, θέλω εσένα. Γιατί το όνομα, εκτός ότι δεν πρόκειται πια, οι εποχές αλλάξανε, δεν φέρνουν πια ονόματα, κόσμο τα ονόματα, τόσο πολύ όσο νομίζαμε. Και επίσης δεν είναι και συνεργάσιμοι. Όλοι αυτοί έχουν όλοι άποψη και όλοι ξέρουν τον ρόλο τους. Με την Αναστασία την Ελλάδα δουλεύουμε 4 χρόνια και δουλεύουμε άψογα. Οπότε αυτό ήταν ήδη μια δυσκολία για μένα. Γιατί ξέρω ότι πάω σε ένα χώρο με τον προηγούμενο καλλιτεχνικό διευθυντή που δεν με θέλει. Θέλει ονόματα. Για καλή μας τύχη έφυγε ο προηγούμενος καλύτερος διευθυντής και είχαμε τον καινούργιο που τον κύριο Αναστασάκη που είναι εξαιρετικός. Το κοινό, δεν ξέρω, θα ήθελα να μιλήσει και ο Νίκος Καπίλιος πάνω σε αυτό που είναι 23 χρόνια ηθοποιός του κρατικού. Είναι από τις σπάνιες φορές που έχουμε στο κρατικό θέατρο παράσταση που δεν έχει ονόματα αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε δηλαδή μια εξαιρετική πορεία, 52 παραστάσεις. Πάρα πολύ κόσμο. Ο απολογισμός θα έρθει σε λίγο καιρό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα στα 35 μου. Να παίξω στο Εθνικό Θέατρο της Πατρίδας μου, στο Κρατικό Θέατρο της Πατρίδας μου, που πριν 23 χρόνια είχα πάει και είχα δει τα κόκκινα παπούτσια ως μαθητής του γυμνασίου. Και 23 χρόνια μετά ήμουν σε εκείνη τη σκηνή και έπαιζα αυτόν τον τρομερό ρόλο. Νίκο, θα χαζάμψεις κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχω ρόλο, πρέπει να σου πω, για επιτυχία. Γιατί έχουμε τον Νίκο που έχει απόψη πολύ καλύτερα. Όχι, σιγά. Απέτυξε ένα Να πω λίγο κάτι. Σήμερα είναι βραδιά για τον Κωνσταντίνο, τον Καβακιώτη, δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και το φίλο μου, γιατί γνώρισα έκανα ένα καινούργιο φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί πέρασαμε 5 μήνες μέσα από πολύ σκληρή δουλειά. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και κάναμε μια εκπληκτική δουλειά. Για την επιτυχία της παράστασης, τι να πω, ότι δεν έχουν τα ονόματα σημασία. Νομίζω ότι αυτό το απέδειξε το κοινό. Κάθε βράδυ το θέατρο ήταν γεμάτο. Αυτό σημαίνει κάτι. Ο Κώστας ήταν εξαιρετικός στο ρόλο του. Όλοι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι αυτό. Είναι ο κόσμος και όχι όλα τα υπόλοιπα. Ούτε τα ονόματα, ούτε οι κριτικές, ούτε τίποτα. Αυτό.
Δεν θέλω να πω κάτι και να πω παραπάνω. Ναι, δική σου έργα. Πάντως, κύριε Κόρα, και ότι εύχομαι την επόμενη φορά που θα φύγετε, να είστε πρώτο όνομα και να γυρίσετε στο διευθυντή σας παρακαλώ. Σας παραμονή στην Αγγλία, σίγουρα έχετε οικειοποιηθεί την αγγλική γλώσσα. Θα θέλατε να παίξετε στα αγγλικά για αγγλικό κοινό τον ίδιο ρόλο. Είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτό, γιατί ο Μακμπέθ είναι Σκοτσέζος, οπότε ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται ποτέ να έχω Σκοτσέζικη προφορά. Έχω εδώ και την πρώτη μου αγγλικό, την κυρία Ουρανία, έχουμε τη χαρά να την έχουμε εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως να παίζεις τα αγγλικά, αλλά να κάνεις και τη Σκοτσέζικη διάλεκτο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα έπρεπε να είναι σε international theater. Όταν κάνεις ένα ρόλο για μένα είναι ωραίο, δηλαδή φτάσαμε να έχουμε 400 άτομα στην τελευταία βραδιά, έφυγε με επιτυχία, δεν ξέρω, είναι καλό να τον αφήνεις και να πάμε σε κάτι άλλο. Αυτή είναι η μορφιά του θεάτρου, ότι χτίζουμε κόσμους και τους γκρεμίζουμε. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Ξέρεις ποιο θα είναι αυτό το άλλο, Όχι, δεν ξέρω. Αυτή είναι τη μαγεία, νομίζω. Δεν θα ακολουθήσει, η πάθος. Η ανασφάλεια του χρόνου. Η ανασφάλεια, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι και η χαρά. Είμαστε τσιγκάνοι. Πηγαίνουμε όπου υπάρχει δουλειά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς. Εύχομαι να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Από την πλευρά της τέχνης να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Κώστα τον Καβατιώτη. Είδατε πόσο προσιτό πρόσωπο είναι και πόσο έτσι φιλικό. Μας έκανε να νιώσουμε όλους πολύ ωραία και πολύ άνετα. Στον Καβατιώτη διαφορετικό, δεν ξέρω. Εκ μέρους του δεύτερου τμήματος της τέχνης θα ήθελα έτσι να του δώσουμε ένα μικρό αναμνηστικό για να μας θυμάται και να θυμάται και την εκδήλωση. Είναι η συλλογή της τέχνης. Ορίστε,